Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ σε επιθετικούς. Όχι σε όποιους επιθετικούς να είναι, αλλά σε επιθετικούς που δεν είχαν ιδέα από μπάλα, αλλά με ένα μαγικό τρόπο, ας το πούμε, κατάφεραν να βάζουν γκολ παρότι δεν είχαν ούτε ταχύτητα, ούτε καλή τρίπλα, ούτε τεχνική. Είχαν όμως οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς πάρα πολύ καλή τοποθέτηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον Μάριο Κόμες. Ο Γερμανός επιθετικός με καταγωγή από την Ισπανία ξεκίνησε την καριέρα του από τη Στουτγκάρδη, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και σε 121 εμφανίσεις πέτυχε 63 γκολ. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Bayern που σε 115 εμφανίσεις είχε 75 γκολ. Μιλάμε για τρομακτικά ποσοστά. Η αλήθεια είναι ότι ο 1,89 Γερμανός επιθετικός μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο, αλλά τα τελειώματά του ήταν πολύ καλά. Σκοράρει κυρίως με το δεξί και όχι τόσο συχνά με κεφαλιές, ενώ πολλές φορές όταν έβλεπες αγώνα ξεχνούσες ότι παίζει μέχρι κάποια στιγμή να σκοράρει. Επειδή μου αρέσει να βάζω και παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος, θα πω αυτή τη φορά για το Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Θυμάμαι ένα ματς Ολυμπιακός ΑΕΚ που ο Παπασταθόπουλος, ναι τότε έπαιζε καλά ο Παπασταθόπουλος, τον είχε σβήσει πραγματικά, δεν υπήρχε καθόλου ο Κοβάσεβιτς. Δεν είχε ακουμπήσει καν την μπάλα. Στο 82 κάνει μια σέντρα ο Γκαλέτη και ο Κοβάσεβιτς ήταν η μόνη φορά που έφυγε από τον Παπασταθόπουλο και με κεφαλιά κάνει το 1-0. Ο Κοβάσεβιτς τώρα ήταν ένας φορ περιοχής και αυτός με πολύ καλά τελειώματα, χωρίς όμως να σκαμπάζει από passing game, συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας και άλλες τέτοιες ιδέες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παρότι συμμετείχε τόσο πολύ, χρειαζόταν μισή φάση για να σκοράρει. Ένας πολύ καλός σκόρερ. Επόμενος, ο Φίλιππο Ινζάκη. Ο παίχτης της Μίλαν δεν ήταν αυτό που λέμε απόλαυση να τον βλέπεις. Πραγματικά πιστεύω ότι αν έπαιζε στη σημερινή εποχή με το VAR, που μετράει ακόμα και αν περισσεύει μια τρίχα από τη μύτη σου, θα του είχαν ακυρώσει τουλάχιστον τα μισά γκολ. Ο τύπος κατά τη γνώμη μου δεν ήξερε τόσο πολύ μπάλα, αλλά τι να πω ρε παιδί, ήταν σαν να έβλεπε το μέλλον. Ήξερε πάντα πού θα πάει η μπάλα. Ο τύπος μάντευε πού θα πάει η μπάλα ακόμα και μετά από κόντρα με αντιπάλους. Πολλές φορές απλά έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα. Το έκανε να μοιάζει δηλαδή τόσο εύκολο και είναι να μου πεις κακό αυτό. Όχι φίλε μου, είναι respect γιατί τελειοποίησε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα και έκανε καριέρα μέσα από αυτό. Από τις καλές του τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Επόμενος ο Γκέρτ Μίλλερ και θα μου πείτε, άσε ρε παιδάκι που θα μου λύσεις εσύ για τον Γκέρτ Μίλλερ, που τον είδες, ήσουν αγέννητος τότε. Άκου θείο, υπάρχει και το YouTube πλέον. Ο Γκέρτ Μίλλερ ψηλός δεν ήταν. Χοντρός ήταν, σπριντ δεν είχε. Γενικά έμοιαζε με τύπο με μπυροκύλι που ετοιμαζόταν να μπει στη θάλασσα αφού είχε καταβρωθεί σε ένα τόνο τόφου. Ωστόσο είχε πολύ κοντά πόδια, αυτό ήταν το πολύ καλό του χαρακτηριστικό. Αυτό του επέτρεπε να περιστρέφεται γρήγορα από τον εαυτό του και σχεδόν πάντα να προλαβαίνει τον αμυντικό. Αυτό σε συνδυασμό με τις καλές του τοποθετήσεις τον έκανε πρώτο σκόρερ στην Bundesliga με 487 γκολ σε 555 αγώνες. Παρόλο που τον λέω άμπαλο, να τονίσω ότι έχει άπειρο respect από μένα γιατί καμαρώνω ανθρώπους που δουλεύουν πολύ τα δυνατά χαρακτηριστικά τους. Ρουντ Βαν Νίστελρόι. Σκόρερ με κάθε τρόπο που μπορείς να σκεφτείς. Και τέλος, αυτό ήταν. Δεν έκανε τίποτα άλλο, πραγματικά. Στη United που έκανε τις καλύτερες του χρονιές, πολλές φορές ο Ferguson δεν τον έβασε γιατί δεν συμμετείχε σε κανένα άλλο τομέα του παιχνιδιού. Αργότερα βέβαια τσακώθηκαν και δεν ξανάπαιξε, αλλά αυτά είναι για άλλο βίντεο. Πάντως και ο Van Nistelrooy στην ουσία έκανε καριέρα όπως και οι υπόλοιποι, κατά τη γνώμη μου, από την ικανότητά του να βάζει γκολ. Και τώρα είναι η σειρά σας, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Πείτε μου στα σχόλια αν προτιμάτε επιθετικούς που σκοράρουν συνεχώς και είναι άμπαλοι ή επιθετικούς που σκοράρουν ίσως λιγότερο, αλλά συμμετέχουν στο παιχνίδι της ομάδας.